Επιστρέψαμε αγαπητοί μου φίλοι, έτοιμοι να συνεχίσουμε. Θέλω να σας πω το μήνυμα πριν από λίγο του Υφυπουργού Τουρισμού Μάνου Κόνσολα, που λίγο μετά θα δούμε και βιντεάκι με δηλώσεις του. Θα πάρουμε όσα μέτρα χρειάζεται για να προστατεύσουμε την υγεία των Ελλήνων. Από σήμερα απαγορεύονται οι πτήσεις από και προς την Τουρκία και τη Βρετανία. Με την Τουρκία σταματούν και οι οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες. Θα υπάρχει και απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα προσώπων που προέρχονται από την Τουρκία. Προστατεύουμε την υγεία των Ελλήνων, είναι το μήνυμά του και όπως είπαμε λίγο μετά θα δούμε και σχετικές δηλώσεις τόσο από τον Υφυπουργό Τουρισμού κ. Μάνο Κόνσολα, όσο και από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο και άλλους που αγαπητοί μου φίλοι έχουν δώσει το δικό του στίγμα, τις δικές τους δηλώσεις γύρω από το θέμα αυτό. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, η Κάλυμνος αλλάζει, κύριος Γιώργος Μαύρος, έχει στείλει εδώ ένα δισέλιδο δελτίο τύπου για την περίοδο που διανύουμε, που είναι πρωτόγνωρη για όλο τον κόσμο. Και καθημερινά γινόμαστε βεβαίως θεατές όλων αυτών των περιπτώσεων στις γειτονικές χώρες που συμβαίνουν. Και βεβαίως και την ανευθυνότητα ορισμένων ατόμων που παρά τα μέτρα και των προειδοποιήσεων που έχουν ανακοινωθεί αδυνατούν να αντιληφθούν την μεγάλη σοβαρότητα της καταστάσεως. Τον παρακαλέσαμε λίγο μετά να είναι μαζί μας και να μιλήσει ο ίδιος αναλυτικά. Και μέσα σε όλα αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, φυσικά όπως καταλαβαίνετε, είναι και οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Πριν από λίγο σας διάβασα το κείμενο με την δωρεά που κάνει η οικογένεια Σμαλιού από τα σούπερ μάρκετς και βεβαίως είναι αξιέπαινη για την πρωτοβουλία αυτή. Χθες το βράδυ όμως έναν γνώριμο άνθρωπο, ένα νέο άνθρωπο, άκουγα το δικό του βίντεο και την δική του έτσι γνωστοποίηση που έκανε προς όλους εντός του τόπου μας, εντός της Καλύμνου. Με όλα βέβαια τα λόγια που του έγραψαν από κάτω οι φίλοι που άκουσαν τις σχετικές του δηλώσεις. Είναι ο Μιχάλης Γλινάτσης, πιστοποιημένος διασώστης στο Ινστιτούτο Φυσικών Καταστροφών ανάμεσα στα άλλα, δηλαδή πάροχος πρώτων βοηθειών. Μιχάλη Γλινάτση, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουκένη, και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, όμορφη και ευλογημένη, ελπίζουμε. Θέλουμε πραγματικά έτσι να σε ακούσουμε. Και είσαι ένας νέος άνθρωπος που και εσύ παρακολουθείς και προσέχεις και έχεις και πάρα πολύ κόσμο τριγύρω σου που πρέπει και εσύ ρωτούν και πρέπει να τους δώσεις κάποιες απαντήσεις. Για να σε ακούσουμε τη σκέψη σου. Ακριβώς. Αρχικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ενημέρωση τόσο από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και από τον κύριο Χαρδαλιά, τον Υφυπουργό της Πολιτικής Προστασίας. Και από εκεί προς τα κάτω υπάρχει ενημέρωση αναλυτικά τι πρέπει να κάνει ο καθένας για να είναι ο ίδιος ασφαλής, να είναι η οικογένειά του ασφαλής και να προστατευτούμε από αυτόν τον ιό, ο οποίος, αυτή την πανδημία βασικά, η οποία απειλεί το ανθρώπινο είδος εν έτη 2020. Αναλυτικά, όλοι μας έχουμε ακούσει ότι πρέπει να έχουμε μια απόσταση ασφαλείας από το διπλανό μας κτλ. Mm-hmm. Όλοι μας πρέπει να έχουμε γάντια, να φοράμε γάντια και να φοράμε και κάποια από τις πάρα πολλές μάσκες που κυκλοφορούν στο εμπόριο, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Κάποιος ο οποίος δεν φοράει μάσκα, δεν είναι επειδή νομίζει ότι δεν έχει κάτι, διότι αυτός ο ιός κολλάπτεται στον οργανισμό μας και δείχνει συμπτώματα μετά από μέρες. Μέχρι και 14 μέρες. Οπότε ακριβώς μπορεί να αισθανόμαστε μια χαρά. Και το όνομα να διορθώσουμε, Γλινάτσης. Μπορεί να αισθανόμαστε ότι είμαστε μια χαρά και ότι δεν έχουμε τίποτα, αλλά πραγματικά δεν το ξέρουμε. Και εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, ναι, είμαι υγιέστατος, αισθάνομαι βασικά υγιέστατος και έχω θέσει τον εαυτό μου στη διάθεση των συμπολιτών μας για να βοηθήσω σαν διασώστης ή σαν να ενημερώσω με όποιο τρόπο μου ζητηθεί για τα ζητήματα αυτά τα οποία μας απασχολούν, αλλά δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάτι μέσα μου αυτή τη στιγμή. Οπότε, όχι μόνο επειδή θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου, που η πλειοψηφία της οικογένειάς μου πλέον είναι ευπαθή ομάδα, αλλά και για να προστατεύσω και τους συμπολίτες μου, επιβάλλεται να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων και να έχω τα γάντια μου, να έχω τη μάσκα μου και να προσέχω σε όλες τις συναναστροφές που έχω καθημερινά. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις και είναι τόσες οι λεπτομέρειες που κανείς πρέπει να ξεχάσει πώς συμπεριφερόταν πριν και να τις αλλάξει τώρα, που ειλικρινά, έτσι πραγματικά, ο εγκέφαλος του καθενός θα πρέπει να εμπεδώσει κάθε τι από το πρωί έως το βράδυ, μέσα στο σπίτι ή εκτός, που πρέπει να αλλάξει.
Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο, διότι έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, όπως έχουν πει πάρα πολύ πριν από μένα, είμαστε σε μια περίοδο πολέμου και ο εχθρός είναι αόρατος. Οπότε ουσιαστικά παλεύουμε να προστατευτούμε από κάτι το οποίο δεν βλέπουμε. Δεν είναι κάτι ορατό, είναι κάτι το οποίο νομίζουμε ή πιστεύουμε ότι υπάρχει παντού γύρω μας. Οπότε πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο προστατευμένοι για να μειώσουμε τις πιθανότητες. Δεν μπορεί να μας εγγυηθεί κανείς ότι δεν θα το κολλήσουμε ή δεν θα το περάσουμε. Μπορεί να το περάσουμε και να είναι τόσο δυνατός ο οργανισμός μας που να μην εμφανίσουμε καν σύμπτωμα ή να έχουμε πυρετό μία μέρα. Κανείς δεν το γνωρίζει αυτό. Ο κάθε οργανισμός, ό,τι έχει μέσα του ή ο κάθε ένας μας, τι ιστορικό έχει. Έχει κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα, έχει κάποιο καρδιακιακό. Και δεν γνωρίζουμε ακριβώς που χτυπάει ο ιός συγκεκριμένα. Μπορεί να βρει κάποιο ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο είναι λίγο πεσμένο σε σχέση με τα υπόλοιπα και να μεγαλουργήσει. Και μετά αυτό μπορεί να πάει από το ένα σώμα στο άλλο και πάει λέγοντας. Έτσι είναι. Όλοι μας υπάρχουν είναι δηλαδή διαφορετικές περιπτώσεις και τις έχουμε ακούσει. Λένε ότι πολύ πιο προσεκτικοί πρέπει να είναι άνθρωποι υγιείς, αλλά που είναι καπνιστές. Πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ. Ενώ κοιτάξτε την περίπτωση, ας πούμε, π.χ. της παρουσιάστριας της Φέη Κορδά, που είναι στο σπίτι, που νοσεί, αλλά χωρίς να έχει τίποτε στην ουσία. Δεν έχει εκδηλώσει ούτε πυρετό, ούτε βήχα, ούτε τίποτα. Έτσι, ήταν όμως θετική. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι αυτό που λες. Ανάλογα τον οργανισμό, τις αντοχές του, έτσι, τι έχει περάσει, είτε έχει ανθρώπους με άσθημα, έχει νέα άτομα και εκείνοι που πρέπει να προσέξουν. Δεν είναι ότι λέμε ότι περισσότερο επιρρεπείς οι ευπαθείς ομάδες και οι μεγαλύτεροι άνω των 70. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν νέοι όμως που έχουν διάφορα. Έτσι, που έχουν ήδη περάσει. Λίγο μου ήρθε σε μήνυμα μέσα από την συνομιλία που βρίσκομαι. 12 αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν περιπολία στη Βούλα, για να ειδοποιήσουν τον κόσμο πάλι με τα μεγάφωνα κτλ. Ότι να μην βρίσκεται στην παραλία και να πάει σπίτια του κτλ. Ένας 26χρονος έφτισε τον αστυνομικό και οι 12 αστυνομικοί που ήταν δίπλα του μπήκαν όλοι μαζί σε καραντίνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, δεν έχουμε καταλάβει δηλαδή τώρα τι ακριβώς γίνεται και πόσο, ποια έκταση παίρνει το κάθε τι. Δείτε το αλλιώς. Ένας να νοσήσει, ας πούμε, τώρα σε μία μονάδα, στο στρατό. Τι θα γίνει, θα μπουν όλοι σε καραντίνα. Λοιπόν, εγώ θέλω έτσι να σταθούμε και λιγάκι, γιατί πολλοί φίλοι παρακολούθησαν το βιντεάκι που ανέρχεσαι χθες, Μιχάλη, και σε αυτό θα ήθελα επίσης να σταθούμε και να μεταφέρεις σε όλους πια και στους τηλεθεατές μας τι ήθελες να περάσεις, ποιο μήνυμα ήθελες να περάσεις όλους. Ουσιαστικά, επειδή είναι πάρα πολύ επιβαρημένη η εποχή αυτή και από αρρώστιες και από ιώσεις και από την εποχιακή γρήπη και από αλλεργίες και το προσωπικό του ΕΚΑΒ αδυνατεί να καλύψει όλες τις περιπτώσεις, είναι και να ενημερώσει και όσοι βρίσκονται στο νοσοκομείο, οι επιστήμονες υγείας και εντός και εκτός βεβαίως, δεν προλαβαίνουν να ενημερώσουν και να καλύψουν τις απορίες όλων. Εγώ ουσιαστικά θέλω να δηλώσω στον κόσμο, στους συμπατριώτες μου, ότι για οποιοδήποτε θέμα, είτε ιατρικό, είτε ενημερωτικό απλά, το οποίο έχει να κάνει με αυτά τα συμβάντα τα οποία διαδραματίζονται αυτές τις μέρες, προκειμένου να αποφορτιστεί κάπως η κατάσταση από τους επιστήμονες υγείας, εγώ είμαι εδώ για να απαντήσω στις ερωτήσεις τους, είμαι εδώ αν χρειαστεί κάποια ενημέρωση ή κάποια παρέμβαση τέλος πάντων, διότι είμαι επιστοποιημένος πάροχος πρώτων βοηθειών. Και δεν έχω έρθει, βασικά να ξεκαθαρίσω, δεν έχω έρθει για να αντικαταστήσω κανέναν. Ναι. Έχω έρθει απλά για να θέσω τον εαυτό μου, τις υπηρεσίες μου, τις γνώσεις μου και την όποια βοήθεια μπορώ να δώσω σε όλους τους συμπατριώτες μας, γιατί αυτές οι δύσκολες εποχές είναι πάρα πολύ εύκολο να περαστούν λάθος μηνύματα, να μην καταλάβουν κάποιοι καλά κάτι και να υπάρξει σύγχυση για πάρα πολλά ζητήματα. Ουσιαστικά λοιπόν, εγώ τι κάνω, επειδή έχω τις διασυνδέσεις με την Αθήνα και είμαι μέλος της πολιτικής προστασίας, δηλώνω ανοιχτά και κοινοποίησα και στο Δήμο Καλλιμνίων και στο Λιμεναρχείο και στην αστυνομία, θα πάω σε λίγο, ότι έχω αριθμούς κυκλοφορίες για τα οχήματά μου τα οποία θα χρησιμοποιήσω, τα οποία είναι ήδη δηλωμένα στην πολιτική προστασία, για να έχω το ελεύθερο να κυκλοφορώ παντού, να βοηθήσω όλους τους συμπατριώτες μας με όποιο τρόπο μου ζητηθεί. Ωραία. Εσάς δηλαδή που είσαστε οι πιστοποιημένοι διασώστες,
τι ακριβώς εξήγησε στους φίλους τηλεθεατές πού σας στέλνει το Ινστιτούτο Φυσικών Καταστροφών, αν χρειαστεί. Νομίζω βέβαια καταλαβαίνουμε σε γενικές γραμμές. Από οποιαδήποτε, όλες οι φυσικές, το λέει και το όνομά του. Σεισμούς. Από σεισμούς, από πλημμύρες, τυφώνας, από τυφώνας, από ιώσεις, από φωτιές, από οτιδήποτε. Όπου χρειαστεί βοήθεια, όπου βασικά κρίνει η πολιτεία ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για να πάμε, ενημερωνόμαστε, δηλώνουμε βεβαίως πρώτα στις τοπικές αρχές ότι είμαστε κι εμείς εδώ και έχουμε πέντε γνώσεις για να παρέμβουμε, όχι να παρέμβουμε, όπου να συνδράμουμε χρειαστεί το έργο των, της πυροσβεστικής, του Δήμου κτλ. Για να βοηθήσουμε αυτό που λέει το όνομα. Άρα πιθανότατα να συμβεί αυτό, να κάποιος από τους φορείς που ακούν, είτε αστυνομία είτε λιμεναρχείο κτλ. Να σου ζητήσουν να συμμετάσχεις κι εσύ σε κάτι. Το έχουν απόλυτη ανάγκη, έτσι πίστεψέ με, και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Και αυτή είναι η αγωνία των νησιωτών, Μιχάλη Γλινάτση. Και αυτό ήταν που θέλουμε όλοι να προστατέψουμε, στο ότι στην Ήπεθρο, εκεί στα χωριά, στα νησιά, που τα κέντρα υγείας ξέρουμε πόσο είναι επανδρομένα ή τα νοσοκομεία, δεν θέλαμε τον επιπλέον κόσμο από τις πόλεις και τα αστικά κέντρα, για τους γνωστούς λόγους. Θέλουμε την απομόνωσή μας. Υπάρχουν φυσικά σύνορα. Το νερό και η στεριά είναι ένα φυσικό σύνορο. Έτσι. Όταν λοιπόν δεν έρχονται κάποιοι στο νησί ή δεν έρχονται ακόμα και μόνιμοι κάτοικοι και στέκονται και μένουν όλοι στα μέρη τους κτλ. Και δεν έρχονται στα νησιά, δεν είναι ότι φυσικά βεβαίως οι επιλογές στο νησί είναι πολύ περισσότερες και πολύ πιο άνετες. Αλλιώς είσαι σε ένα διάρρη στην Αθήνα βλέποντας τα τέσσερα του Βάρια, και αλλιώς είσαι στην Κάλυμ που βλέπεις λίγο λιμάνι, λίγη θάλασσα, λίγο βουνό. Είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες. Πολύ πιο εύκολα χάνεσαι μέσα στο σπίτι της Καλλίνου και περνάνε οι ώρες. Όμως πρέπει να σκεφτούμε αυτό που έχει πει και ο κ. Πρωθυπουργός και ο κ. Χαρδαλιάς, ότι η ατομική ευθύνη. Πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τον γύρο μας. Το να έρθουν όλοι στα νησιά δεν βοηθάει κανέναν. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα θα αρρωστήσουμε και θα νοσήσουμε όλοι, παρά από το να κάτσουν όσοι είναι να έρθουν στην Αθήνα. Έτσι είναι, και εμείς σου εκφράζουμε τα συγχαρητήρια για τη σκέψη σου, έτσι, και για την ετοιμότητα όπου χρειαστεί να βοηθήσεις. Αν συμβεί κάτι, θα έρθουμε σε επικοινωνία και εμείς μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουκαίνη. Να είστε καλά. Όλοι να είμαστε καλά. Μία συμβουλή σε όλους. Υπομονή, θετικές σκέψεις. Γνωρίζω απόλυτα ότι το τελευταίο διάστημα και τα τελευταία χρόνια η καθημερινότητά μας έτρεχε όλους πάρα πολύ και λέγαμε όλοι δεν είχαμε χρόνο για τον εαυτό μας, για να ανασάνουμε κτλ. Τώρα είναι η ευκαιρία ακριβώς να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τις οικογένειές μας, να πάρουμε τηλέφωνο με κάμερα όσους έχουμε που δεν έχουμε καιρό να μιλήσουμε, και λίγο με ένα βιβλίο, λίγο με μία ταινία, λίγο με μία φυσική δραστηριότητα εντός ή εκτός σπιτιού, θα περάσουν οι μέρες και θα φανεί, θα το λέμε αργότερα, σε ένα απλό παραμύθι, μία απλή ιστορία. Στο χέρι μας είναι να μην γίνει δυσάρεστη ιστορία. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι ευχάριστη ιστορία. Έτσι είναι. Αυτό θέλουμε όλοι και το ευχόμαστε από καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη Γλινάτση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επαναλαμβάνω το μήνυμα του Δημάρχου Καλλιμνίων. Συμπατριώτησες, συμπατριώτες, μένουμε όλοι στα σπίτια μας, σώζουμε τη ζωή μας και των διπλανών μας, για να είμαστε και αύριο όλοι εδώ. Γιώργο, έχουμε ένα μικρό βιντεάκι από τον κύριο Φώτη Μάγκο από τους Λειψούς. Να το δείξουμε λίγο πριν πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί θα επιστρέψουμε λίγο μετά και θα έχουμε τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Η Κάλυμνος αλλάζει», κύριο Γιώργο Μαύρο, που και εκείνος βεβαίως δίδει το δικό του στίγμα, το δικό του σχόλια, τα δικά του σχόλια και της παράταξής του μέσα από ένα δισέλιδο δελτίο τύπου, τα οποία θα μας εξηγήσει ο ίδιος. Πάμε να δούμε λοιπόν τον κύριο Φώτη Μάγκο, τον Δήμαρχο των Λειψών, που και εκείνος εκφράζει την αγωνία του, και μετά τις διαφημίσεις εδώ και πάλι μαζί. Αγαπητοί συμπατριώτες, το νησί μας, η χώρα μας, ο πλανήτης ολόκληρος βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πολύ επικίνδυνη πανδημία που πλήττει την ανθρωπότητα. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Απαιτεί από όλους μας εγρήγορση και υπευθυνότητα. Κάποιοι, ευτυχώς λίγοι, το έχουν πάρει αψήφιστα. Η συμπεριφορά τους συνιστά αγνόηση, υποτίμηση και πάνω απ' όλα ακύρωση της προσπάθειας που καταβάλουν οι πιο υπεύθυνοι συμπολίτες μας. Απευθύνουμε έκκληση και ζητούμε να τη λάβετε σοβαρά υπόψη. Μένουμε σπίτι.
Δεν ταξιδεύουμε από και προς το νησί, όπου η πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε επείγοντος περιστατικού. Τηρούμε όλα τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Δεν συναθροιζόμαστε, ειδικά σε κλειστούς χώρους. Κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας αποφεύγοντας τη σωματική επαφή. Πλενόμαστε συχνά. Δεν βάζουμε τα χέρια στα μάτια, στη μύτη και στο στόμα, διότι αποτελούν τις κύριες πύλες εισόδου του ιού στο σώμα μας. Ας αναλογιστούμε. Τυχόν δική μας ανεύθυνη στάση μπορεί να κοστίσει τη ζωή του διπλανού μας. Μένουμε σπίτι. Είμαι πεπισμένος ότι στο τέλος αυτής της δοκιμασίας θα είμαστε νικητές. Η νίκη μας θα γίνει μεγαλύτερη μόνο εάν περιορίσουμε τις ανθρώπινες απώλειες στο ελάχιστο. Από μας εξαρτάται. Γι' αυτό ακούμε τους ειδικούς, υπακούμε στις αποφάσεις της πολιτείας και για να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας, μένουμε σπίτι.